Γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου σε ένα αρκετά πιο διαφορετικό βίντεο από αυτά που με έχετε συνηθίσει να κάνω. Αλλά επειδή πάρα πολλά κορίτσια μου ζητήσατε να σας δείξω την συνταγή με το ψωμί που ανέβασα πριν λίγες ημέρες στο Instagram, γιατί το είδατε και ξετρελαθήκατε, σας άρεσε πάρα πολύ και γευστικά είναι πεντανόστιμο. Αποφάσισα από το απλά να σας κάνω κάποιες ιστορίες στο Instagram, να κάνω ένα πολύ σύντομο και γρήγορο βίντεο εδώ στο YouTube. Και λέω πολύ σύντομο και γρήγορο γιατί η διαδικασία είναι πανεύκολη. Δεν θα χρειαστεί να ζοριστείτε καθόλου, ούτε καν να ζυμώσετε. Οπότε πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Σας έχω γράψει όλα τα υλικά, ακριβώς τα ml, γραμμάρια κτλ. Θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Αν κάνετε την συνταγή ακριβώς όπως σας γράφω από κάτω τα ml και τα γραμμάρια, θα βγει τέλειο το ψωμί και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Εδώ πέρα έχω βάλει εγώ το αλεύρι, δεν το έχω κοσκινήσει, όπως είναι το έχω βάλει μέσα. Και βάζω τη μαγιά, βάζω το αλάτι, βάζω και τη ζάχαρη. Και με μία μαρίζα, γιατί εμένα η μαρίζα με βοηθάει πολύ στο να φτιάχνω ψωμί, ανακατεύω όλα τα υλικά και πρέπει να τα ανακατέψετε πάρα πολύ καλά, έτσι ώστε να πάει ειδικά η μαγιά, πρέπει να πάει παντού. Όσο ανακατεύετε και λίγο πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία, ανοίξτε τον φούρνο σας στους 50 βαθμούς. Αφού έχετε ανακατέψει πάρα πολύ καλά τα στερεά υλικά και είστε σίγουροι ότι έχει πάει παντού, ειδικά η μαγιά, όλα πρέπει να πάνε παντού εννοείται, και η ζάχαρη και το αλάτι, αλλά η μαγιά σίγουρα είναι το πιο σημαντικό. Αφού είστε σίγουροι, προσθέτετε μέσα και το νερό, σιγά σιγά ανακατεύοντας. Και αφού το προσθέσετε όλο το νεράκι, ανακατεύετε μέχρι το μείγμα να γίνει ομοιόμορφο. Η μαρίζα όσο περνάει η ώρα δεν θα σας βολεύει σίγουρα, οπότε μετά πρέπει να βάλετε στα χέρια σας λίγο αλεύρι και να το πλάσετε, όχι πάρα πολύ, δεν χρειάζεται όπως σας είπαμε ζύμωμα, απλά να γίνει ομοιόμορφη η ζύμη. Και όταν φτάσει να είναι έτσι σε αυτό το επίπεδο, να κολλάει ελάχιστα στα χέρια, όχι πολύ, το βάζετε μέσα σε μια λεκανίτσα, σε ένα μπολ, δεν ξέρω τι έχετε. Και κλείνετε την κουζίνα που σας είπα πριν να την έχετε ανοιχτή στους 50 βαθμούς, την κλείνω και εγώ. Βάζουμε πάνω στη λεκάνη, τώρα στον μπόλο ότι έχετε εσείς, μία πετσετούλα και το βάζουμε μέσα στον φούρνο για μία ώρα. Κλειστός ο φούρνος, έτσι, και τα λαμπάκια όλα, εντελώς κλειστός ο φούρνος. Και το κάνουμε αυτό γιατί πρέπει η μαγιά να ενεργοποιηθεί και θέλουμε ένα ζεστό μέρος. Και επειδή αυτές τις μέρες έχει αρκετό κρύο, καλό είναι να είναι μέσα στο φούρνο. Τώρα αν είναι καλοκαίρι και έχει 40 βαθμούς έξω, θεωρητικά θα γίνει. Δεν το έχω δοκιμάσει κιόλας, να σας πω την αλήθεια, αλλά λογικά θα γίνει. Αλλά πρέπει να είναι σε ένα ζεστό μέρος για να ενεργοποιηθεί η μαγιά και να φουσκώσει το ζυμάρι μας. Και αφού έτσι μαγικά για εσάς πέρασε αυτή μία ώρα, γιατί για μένα πέρασε πραγματικά, κοιτάξτε εδώ πέρα πώς έχει φουσκώσει, έχει γίνει το διπλάσιο. Παίρνουμε αλευράκι, ρίχνουμε από πάνω αλευράκι και πριν βγάλουμε τη ζύμη από το λεκανάκι, βάζουμε αλεύρι και στον πάγκο και το απλώνουμε για να μην μας κολλήσει. Βάλτε και λίγο στα χέρια σας. Και τώρα μαζί με τη βοήθεια της μαρίζας, τώρα εσείς αν δεν έχετε μαρίζα και έχετε σπάτουλα μαγειρικής, χρησιμοποιήστε σπάτουλα μαγειρικής, βοηθάει πάρα πολύ, ή οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να σας βοηθήσει να βγάλετε τη ζύμη. Κοιτάξτε τι ωραία που βγαίνει, γιατί κάτω είχε μείνει αλευράκι, οπότε αφαιρείται εύκολα. Και βάζω τη ζύμη πάνω στον πάγκο και αφού βάλω τη ζύμη πάνω στον πάγκο ρίχνω πάλι λίγο αλεύρι, βάζω αλεύρι πάλι στα χέρια μου για να μην κολλήσει και ξεκινάω να κάνω απαλές κινήσεις, όχι ζύμωμα, απλά έτσι λίγο σαν... Τι είναι! Κάνω έτσι απαλές κινήσεις για να μην φύγει και ο αέρας από τη ζύμη. Και τώρα θα σας δείξω μια κίνηση που πρέπει να την κάνετε 3 φορές. Βάζουμε αλεύρι, απλώνουμε το ζυμάρι μας καλά, το ανοίγουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Λοιπόν, και αφού έχει ανοίξει το ζυμάρι μας, παίρνουμε μία φορά, διπλώνουμε έτσι. Μετά παίρνουμε, όπα δεν βλέπετε καλά εσείς, καθίστε εδώ. Παίρνουμε από την κάτω την πλευρά, ξαναδιπλώνουμε. Γυρίζουμε πάλι, απλώνουμε το ζυμάρι μας καλά. Και απλώνουμε και διπλώνουμε πάλι μία φορά έτσι και άλλη μία φορά έτσι. Το ξαναγυρίζουμε, το ξαναπλώνουμε, αυτό το κάνουμε 3 φορές, γιατί πρέπει λίγο να δουλέψουμε το ζυμαράκι, οπότε, όταν βλέπετε ότι αρχίζει και σας κολλάει πολύ, προσθέστε λίγο αλευράκι. Λοιπόν, πιέζουμε, ανοίγουμε καλά το ζυμάρι μας. Ωραία, οπότε διπλώνουμε μία φορά έτσι. Άλλη μία φορά, εδώ,
ανοίγουμε πάλι το ζυμάρι και διπλώνουμε έτσι και έτσι. Ελπίζω να είναι κατανοητό. Το κάνω εγώ άλλη μία φορά τώρα, γιατί θέλει τρεις φορές. Αν θέλετε να το κάνετε και άλλη φορά μπορείτε, για να δουλέψετε το ζυμάρι σας λίγο καλύτερα, αν δείτε ότι χρειάζεται. Οπότε ας το κάνω άλλη μία φορά και έρχομαι να σας δείξω τη συνέχεια. Λοιπόν, αφού έχετε κάνει αυτή τη διαδικασία που σας έδειξα, τώρα κάνετε μπαλίτσα το ζυμάρι. Και για όσα κορίτσια δεν έχετε γάστρα, θα σας δείξω, δεν θα το κάνω ούτε εγώ στη γάστρα, για εσάς που δεν έχετε, για να μην πείτε ότι αφού δεν έχω γάστρα δεν γίνεται, θα σας δείξω πώς μπορείτε να το κάνετε σε μια κατσαρόλα, η οποία να είστε σίγουρες ότι μπορεί να μπει στον φούρνο. Παίρνω αυτή εδώ την κατσαρόλα, να μην είναι η κατσαρόλα που δεν μπαίνει στο φούρνο σίγουρα, έτσι, να είσαστε σίγουρες γι' αυτό. Αφού έχουμε αλευρώσει τον πάτο καλά, θα βάλω και λίγο ακόμα να σας πω την αλήθεια, γιατί φοβάμαι μην μου κολλήσει. Παίρνω το ζυμαράκι, το βάζω μέσα στην κατσαρόλα και αλευρώνω και γύρω γύρω και από πάνω. Βάζω και με το χέρι μου, δείτε τι κάνω, ποσότητα, και το ακουμπάω εδώ γύρω γύρω για να μην μου κολλήσει πάνω στην κατσαρόλα και όταν θα τελειώσει το ψήσιμο να μπορέσω να το βγάλω καλά. Ωραία. Λοιπόν, δεν το βάζουμε ακόμα στο φούρνο, θα πείτε τι μας λέει αυτή τώρα. Αλλά πρέπει να το αφήσουμε πριν ψηθεί να ξεκουραστεί. Οπότε, για ένα τεταρτάκι το σκεπάζουμε. Και αυτό το ένα τεταρτάκι ανοίξτε το φούρνο σας στους 220 βαθμούς για να είναι έτοιμος. Γιατί μέσα σε αυτό το τεταρτάκι θα έχει ετοιμαστεί ο φούρνος, οπότε θα μπορείτε να τοποθετήσετε και το ψωμάκι σας να ψηθεί. Θα σας δείξω τι θα χρησιμοποιήσω για καπάκι, γιατί αυτή η κατσαρόλα συγκεκριμένη έχει γυάλινο καπάκι, οπότε δεν θέλω να το βάλω μέσα σε περίπτωση που σπάσει οτιδήποτε, λογικά δεν σπάει, αλλά δεν θέλω να το ρισκάρω. Οπότε είπαμε, το σκεπάζουμε με μια καθαρή πετσέτα για 15 λεπτάκια, ανοίγουμε το φούρνο να είναι έτοιμος και επιστρέφω να σας δείξω το υπόλοιπο. Έχει περάσει το 1 τέταρτο και όπως βλέπετε έχει λίγο φουσκώσει περισσότερο το ζυμάρι μας. Τώρα αφού το έχουμε αλευρώσει γύρω γύρω να είμαστε σίγουροι για να μην κολλήσει, παίρνουμε ένα μαχαιράκι και κάνουμε ένα σχέδιο. Αν θέλετε μπορείτε να μην κάνετε και κανένα σχέδιο, έτσι. Ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ θα κάνω μία κάθετη γραμμή, έτσι. Και μετά θα κάνω και δεξιά και αριστερά για να βγει έτσι ένα σαν σχεδιάκι, όπως πάμε στο φούρνο και παίρνουμε τις φρατζολίτσες. Να θυμίζει κάτι τέτοιο. Εδώ, εδώ, εδώ. Η γιαγιά μου λέει ότι το ψωμί πρέπει να το σταυρώνουμε πριν μπει στο φούρνο, οπότε θα το σταυρώσω, αν θέλετε σταυρώστε το κι εσείς. Και για να μην βάλω το καπάκι που σας είπα, έχω αυτό εδώ το μικρό το ταψί. Θα το σκεπάσω και θα το αφήσω στον φούρνο για περίπου 40 λεπτά, λίγο λιγότερο από 40 λεπτά, με σκεπασμένο το καπάκι στους 220 όπως σας είπα. Και το ψωμάκι όπως μπορείτε να δείτε είναι έτοιμο. Θέλω να σας πω ότι το άφησα στους 220 βαθμούς για 40 περίπου λεπτάκια και χωρίς καπάκι στους 190 για 10 με 15 λεπτά. Αυτό θα το δείτε και ανάλογα με το πώς το θέλετε εσείς ψημένο σίγουρα και ανάλογα και με το φούρνο σας. Τώρα έχει βγει ακόμα καίει και θα το σκεπάσω εγώ με μία πετσετούλα. Θα μείνει για άλλα 15 λεπτάκια έτσι και θα επιστρέψω μετά να το κόψουμε για να ακούσετε πόσο τραγανό είναι το ψωμί. Και πάμε να το κόψω στη μέση για να σας το δείξω και εσωτερικά. Αν έχετε μια τέτοια βάση για να αερίζετε το ψωμί από κάτω μέχρι να κρυώσει, καλό είναι να το έχετε έτσι για να μην σας πανιάσει από κάτω. Και ταραν, αχνίζει και είναι τέλειο. Δείτε εδώ πέρα, είναι ένα γεμάτο ψωμί. Κοιτάξτε εδώ πέρα πόσο ωραίο είναι. Και θέλω να σας πω ότι τώρα αυτή τη στιγμή το σπίτι όχι απλά μου σχομυρίζει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι σαν φούρνος. Πώς περνάτε έξω από ένα φούρνο και παίρνετε βαθιές ανάσες γιατί μυρίζει τέλεια. Κάπως έτσι μυρίζει και το σπίτι τώρα. Αυτή είναι η συνταγή, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας φανεί εύκολη όπως μου φαίνεται εμένα και γευστική. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου γράψετε κάτω στα σχόλια αν την φτιάξατε και πώς σας φάνηκε. Αν κάποια κοπέλα έχει κάποιο tip ή κάποια άλλη συνταγή να μας προτείνει, θα χαρούμε πολύ να την δούμε στα σχόλια. Αυτά από μένα. Αν σας άρεσε βίντεο μαγειρικής, πείτε μου να σας κάνω κι άλλα. Έτσι, να μην ανεβαίνει Κυριακή, να ανεβαίνει κάτι μέσω εβδομάδα. Σας φιλώ γλυκά και να μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε εδώ πέρα, που είναι το Instagram μου.